Τώρα κυρίες και κύριοι, περνάει μπροστά από τον χώρο των επισήμων που έχουν το γενικό πρόστοχαμα της στρατιωτικής παρέλασης με το επιτελείο του, ο διοικητής της 22ης Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής Κιλκής. Χειροκροτήστε τους! Ζήτω ελληνικός στρατός! Ηγείται η πολεμική σημαία της 98 ανώτερης διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής της Μεραρχίας Αρχιπελάγου. Η 98 ΑΤΕ συγκροτήθηκε την 20 Απριλίου του 1975 με έδρα στη Μυτιλήνη, αλλά η ιστορική της διαδρομή ξεκινάει το 1916, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως Μεραρχία Αρχιπελάγου, όπου και έλαβε μέρος στο μακεδονικό μέτωπο κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και αργότερα στην εγκαιρετική εκστρατεία για να περάσει στην ιστορία με το έπος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου συγκροτήματα και μονάδες της Μεραρχίας Αρχιπελάγους έλαψαν λαμπρές σελίδες δόξας. Τώρα πλησιάζουν σε επισήμους οι πολεμικές σημαίες των μονάδων της Μεραρχίας Αρχιπελάγους, οι ένδοξες πολεμικές σημαίες. Αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα με δύο τάγματα προελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάμβει υπό τη σημαία του 296 μηχανοκίνητου τάγματος Εθνοφυλακής. Ακολουθεί ο διοικητής και το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το ηρωικό πεζικό σύνθημά του, το «Δίε και δόξα και αρετήν», το όπλο της δόξας και της θυσίας, οι οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Φαινούν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Φαινούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας. Θα είδω σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Σύγχρονα όπλα, διόπτρες ημέρες και νύχτες, καθώς επίσης και λαβρά πολυβόλα 5,56 χιλιοστών, αλλά και υπερσύγχρονα και επικοινωνιακά συστήματα. Το δεύτερο τάγμα παρελάνει τη σημαία της Β' Επιταρχίας Αναγνωρίσεως Εθνοφυλακής, με τον διοικητή και το επιτελείο του. Οι άνδρες των θωρακισμένων, τα παλικάρια των αρμάτων μάχης, η καλή φθηνή χώρα και της πατρίδος μας, με την ανυπέρβλητη ισχύ πυρός, ο τρόμος κάθε επίδοξου δυσβολέα. Σύνθημα του θωρακισμένου μας είναι «Όπου η δόξα και το καθήκον». Παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Καμαρώστε τους λεποντόκονους νεαρούς, πλαστού της χώρας μας. Τους συνεχιστές των τρίλων και των τραπογόνων σειρών. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, διόπτρες ημέρες και νύχτες, καθώς και σύγχρονα αντιαρματικά όπλα και πολυβόλα, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Χειροκροτήστε τους, καμαρώστε τους. Ζήτω ελληνικό στρατός. Στη συνέχεια παρελάβει λόγος από άντρες του Ταγμάτων Εθνοφυλακής της Λέσβου. Ο λόγος αποτελείται από άντρες του Ταγμάτων Εθνοφυλακής Άντωσας, Καλονής, Μυτιλήνης και Πολυχνίδου. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, πολυβόλα και αντιαρματικά όπλα, διόπτρες ελεύθερου σκοπευτή, καθώς επίσης και σταθμούς ασυρμάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Οι εθνοφύλακοι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην άμυνα του νησιού, εξασφαλίζοντας έτσι την αδερφική ακεραιότητα της πατρίδος. Είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να γράφουν την παράδοση των προγόνων τους όποτε και αν χρειαστεί και με οποιοδήποτε τίμημα. Οι εθνοφύλακες. Ακολουθούν οι αλεξιδωτιστές και οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα μπερέ. Το έβλημά τους, ο Τολμόνικα, προηγείται η πολεμική σημαία της μονάδος. Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων, σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε θάλασσα, ξηρά και αέρα, είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Η άψογη εμφάνιση, η λεβεντιά και το υψηλό του στρόνημα μας δίνουν σιγουριά ότι αποτελούν τους τιμωρούς κάθε επιβουλέα του νησιού μας. Καμαρώστε την ελληνική λεβεντιά, διφθαμάστε τους, σκυροκροτήστε τους.
η στρατιωτική μουσική που υποστήριξε όλη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Χειροκροτήστε τους.